Στο ειδικό σχολείο βρέθηκε το πρωί της Τρίτης αντιπροσωπεία του Καπή Ζακίνθου που με τη συνοδεία μουσικών σκόρπισε το χαμόγελο στα μικρά παιδιά τραγουδώντας και τα κάλαντα μπροστά στις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς. Τους επισκέπτες του σχολείου καλωσόρισε με το δικό του ξεχωριστό τρόπο ο διευθυντής του Παναγιώτης Κλάδης. Αγαπημένοι φίλοι, μέλη του Καπή Ζακίνθου, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την επίσκεψη που μας κάνετε και φέτος και δίνετε από το περίσσευμα αγάπης που έχετε χαρά και κουράγιο στα παιδιά μας. Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να σας βλέπουμε μαζί μας, μας γεμίζετε δύναμη και ελπίζω και εμείς να μπορούμε να σας προσφέρουμε από το δικό μας το κουράγιο που έχετε και εσείς ανάγκη. Η ιδέα σας να μας επισκεφτείτε και φέτος, αλλά και με την εκλεκτή παρουσία των αγαπημένων φίλων, των μουσικών μας, που ήρθαν πραγματικά και μας έβγαλαν από τη ρουτίνα μας και προσφέραν μεγάλη χαρά και διάθεση στα παιδιά μας, ήταν υπέροχη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχόμαστε να έχετε καλές γιορτές, καλά Χριστούγεννα, ευτυχισμένο το νέο έτος και κουράγιο, όλοι το χρειαζόμαστε. Κουράγιο και δύναμη. Επίσης, σας καλούμε να έρθετε στη γιορτή του σχολείου μας που θα γίνει την επόμενη Πέμπτη στις 11 η ώρα το πρωί. Στην προσφορά του Καπή και τη συμπαράσταση του Δήμου αναφέρθηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος Στέφανος Τρούζας. Εγώ ήθελα να πω απλώς ότι καθαρά πρωτοβουλία του Καπή, έτσι, για να μην βάζουν αυτό μπροστά, είναι καθαρά πρωτοβουλία του Καπή. Και για μένα είναι μια πρωτόγνωρη ιστορία αυτή εδώ μέσα. Εύχομαι τα παιδιά να περάσανε καλά, κυρίως χάρη των μουσικών μας, οι οποίοι βοηθήσανε πάρα πολύ. Την αγάπη της στα παιδιά εξέφρασε και η πρόεδρος του Καπή, Κατερίνα Παπαδάτου. Μετά την εκδήλωση, στους μαθητές του σχολείου μοιράστηκαν αναμνηστικά δώρα για την ημέρα, ενώ όλοι ανανέωσαν το ραντεβού τους για του χρόνου σε μια ανάλογη ημέρα. Και από μένα πολλές ευχές σε όλους, στους δασκάλους και στο διευθυντή που είναι τόσο κοντά σε τούτα τα παιδιά. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω για την υποδοχή που μας κάνετε 2 χρόνια τώρα που ερχόμαστε. Εμείς ήρθαμε να μοιράσουμε την αγάπη μας μαζί σας. Και ένα μικρό δωράκι, να θυμούνται τα παιδιά ότι κάποιοι άνθρωποι, αν και ηλικιωμένοι, τα θυμούνται. Πρόεδρε μου, δασκάλι μου, να έχετε δύναμη, υγεία, κουράγιο, γιατί πραγματικά το έργο σας είναι πάρα πολύ βαρύ. Μέσα από την ψυχή μου χρόνια πολλά, καλή χρονιά, παιδεία και χαρά. Σας ευχαριστώ, ευχαριστούμε πάρα πολύ και τα παιδιά και την ορχήστρα που ήρθε να δώσει χαρά.